Προσληφθήκαμε μέσω ΕΟΔΗ, υπογράψαμε συμβάσεις στις 3 του Δεκέμβρη. Μας είχε υποσχεθεί ότι θα μας έδινε εξαιρέσιμα αναδρομικά μέχρι το Μάρτιο θα το διευθετούσαν και σύν της άλλης ήταν αυτονόητα αυτά που απαιτούσαμε και εμείς από την αρχή και μας είχαν υποσχεθεί πριν υπογράψουμε τις συμβάσεις ότι θα παραχωρήσουν το επίδομα παραμεθωρίου και ανθυγιεινής. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη ποτέ. Πληρωνόμαστε μόνο για πενιχρά χρήματα, δεν μπορούμε να ζήσουμε καν αξιοπρεπέστατα. Ξεριζωθήκαμε από τις περιοχές μας ο καθένας ανά την Ελλάδα για να έρθουμε να υποστηρίξουμε το μεταναστευτικό. Εκτιθέμεθα συνέχεια σε λοιμώδη νοσήματα και συν επιπλέον έρχεται και ο κοροναϊός. Και παρόλα αυτά δεν μας καλύπτουν με το επίδομα ανθυγιεινής που αυτονόητα έπρεπε να μας παραχωρηθεί. Το θέμα μας είναι πότε θα λήξει αυτό. Δεν μας δίνουν καμία απάντηση. Και οι συμπεριφορές των υπαλλήλων του ΕΟΔΗ είναι εξαιρετικά εριστικές απέναντί μας. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, μας ειρωνεύονται και όλα αυτά. Και η διοίκηση του ΕΚΑΒ της Αθήνας, τα κεντρικά, έχουν στείλει τα αιτήματά μας που τα έχουμε επισυνάψει εμείς γραπτώς. Έχουν επιμεληθεί να τα φτιάξουν κάποια παιδιά που υπηρετούν σε διάφορες άλλες παραμεθωρίους περιοχές. Το Υπουργείο Υγείας υποτίθεται θα μας απαντούσε εντός των 40 ημερών και έχουν περάσει πάνω από 60 μέρες και θεωρούν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα να μας απαντήσουν άμεσα λόγω του θέματος του γνωστού που υπάρχει σε όλη παγκόσμια λόγω αυτής της πανδημίας. Από τους 16 διασώσεις που είχε ζητήσει μέσω του ΕΟΔΗ το ΕΚΑΒ της Μυτιλήνης υπηρετούν αυτή τη στιγμή στη Μυτιλήνη 9 άτομα.